μένετε Μένεται ο αναβρασμό στι κεντρικέ φυλακέ. Το πρωί είχαμε νέο επεισόδιο με έναν δεσμοφύλακα, μάλιστα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Για το τι ακριβώ έγινε, θα μα ενημερώσει η Ραφαέλα Σταυρινού. SOS εκπέμπεται στο σοφρονιστικό ίδρυμα Στάλο, αφού μιλάμε για το τρίτο 24ωρο με εντάσει και επεισόδια. Μετά την πρόκληση φωτιά σε κελί χθε το βράδυ από κρατούμενου, σήμερα το πρωί είχαμε αντίστοιχο νέο περιστατικό σε άλλο κελί. Δεσμοφύλακε έσπευσαν να κατασβέσουν τη φωτιά, κάτι που είχε ω αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Οι πληροφορίε αναφέρουν ότι για τον αναβρασμό φαίνεται να ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό οι συνθήκε κράτηση και το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τον υπερπληθυσμό με αρμόδιε πηγέ να υποστηρίζουν πω η κατάσταση έχει βγει πλέον εκτό ελέγχου. Βέβαια, από την εξίσωση δεν μπορεί να αφαιρεθεί και η περιραίουσα από τι πρόσφατε ανακατατάξει η διεύθυνση των φυλακών. Όλα τα φλέγοντα ζητήματα, τα οποία ούκο φορές φορέ έχουν απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο, αναμένεται να τεθούν επιτάπητο σε συνάντηση που θα έχουν τα κλαδικά συμβούλια των δεσμοφυλάκων. Τη σπάση τη ισότητα με τον Υπουργό Δικαιοσύνη στι 15 Οκτωβρίου με στόχο τη διαμόρφωση ενό οδικού χάρτη για την επίλυση των προβλημάτων. Ραφαέλα, σε ευχαριστούμε. Θλίψη προκάλεσε η είδηση του χαμού του διπλωμάτη Μινάχα Τζιμιχαηλο, ο οποίο υπέκυψε στα τραύματά του χθε. Το θύμα χτυπήθηκε από το ίδιο το αυτοκίνητό του στην προσπάθειά του να το σταματήσει.